Έχουμε και την άλλη περίπτωση για την οποία μέσα στη Βουλή ήσασταν από τους λίγους που μιλήσατε για την επικινδυνότητα των σκευασμάτων που ονόμασαν εμβόλια. Σας κατηγόρησε η κυρία Αγαπηδάκη ότι τρομοκρατείτε τους πολίτες, διασπείρετε λέει fake news. Αυτό με τα σκευάσματα, γιατί επιμένουν ακόμη τώρα? Και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος θέλει να κάνει υποχρεωτικά τα εμβόλια ξανά αυτές τις μέρες. Επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Υπάρχει τέτοια αιμονή, αγαπητέ μου, ακόμα για τη διατήρηση της πανδημίας, των εμβολίων, όλες αυτές τις κατάστασεις που εγώ πάλι αγανίζομαι λόγια μεγάλων επιστημόνων και αγίων ανθρώπων, όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που ήταν ένας από τους πανεπιστήμονες της εποχής του, μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Αυτοί ήταν πανεπιστήμονες και γιατροί και ρήτορες, κατήχαν όλη την επιστήμη της εποχής τους. Και λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν δείτε ανθρώπους να το πίπτην είναι ανθρώπινο, να κάνεις ένα λάθος είναι ανθρώπινο, αλλά όταν μένεις στην πτώση είναι εωσφορικό, είναι σατανικό. Είμαστε σε αυτή την κατηγορία τώρα, αγαπητέ μου. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εμένουν στην πτώση. Είναι σατανική η πτώση τους. Πρέπει ο κόσμος να τους γυρίσει την πλάτη. Αν δεν το καταλάβει αυτό ο κόσμος, πολύ λυπάμαι ότι όχι θα διπλασιαστούν οι θάνατοι, όπως τώρα είδατε στα μακροστατιστικά της Ελλάδας. Είδατε ότι έχουμε 140 τόσες χιλιάδες θανάτους και 75.000 περίπου γεννήσεις, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή μισές γεννήσεις από τους θανάτους. Πεθαίνουμε σαν έθνος. Πεθαίνουμε, το καταλάβατε αυτό? Αυτό που είναι αγρότες, και εμείς ξέρουμε από αγροτιά, όταν έχεις ένα κοπάδι ζώο και πεθαίνουν τα διπλάσια από όσα γεννιούνται, ξέρεις ότι με μαθηματική ακρίβεια θα χάσεις το κοπάδι σου. Χάνεται η Ελλάδα. Ας ξυπνήσουν οι Έλληνες. Μην ακούν τα παπαγαλάκια. Μην ακούν αυτές τις τηλεοράσεις. Μην ακούν αυτά τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης που μας κοιμίζουν και δεν ξέρουμε τι κάνουν. Τα χρηματοδοτούν δυστυχώς συνεχώς για να τους κατευθύνουν και να κατευθύνουν τον κόσμο. Πείτε μας αυτό για τα σκευάσματα. Υπάρχουν μελέτες, έχετε βεβαιώσει και εσείς, έχετε διαβάσει μελέτες που δείχνουν ότι είναι επικίνδυνα αυτά τα σκευάσματα που θέλουν να χορηγήσουν στον κόσμο και χορηγούσαν? Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Εγώ τις μίλησα μερικές από αυτές στη Βουλή. Έχω 1.600 μελέτες, οποίες και θα καταθέσω. Και στην κυρία Χαπιδάκη είπα μερικές, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι γιατρός και δεν μπορούσε να αξιολογήσει η γυναίκα, της έλεγα. Μίλησα για μια μελέτη που έχει καμιά τριανταριά νεκροτομικά ευρήματα. Αλλά τα νεκροτομικά ευρήματα, όποιος είναι γιατρός καταλαβαίνει ότι δεν είναι ένδειξη, είναι απόδειξη. Είναι απόδειξη που έγινε με μικροσκόπιο. Δεν μπορείς να αμφισβητείς μια μελέτη που βασίζεται σε νεκροτομικά ευρήματα, αγαπητέ μου. Μάλιστα. Αλλά τόσο ξέρουν, τόσο λένε, αλλά γι' αυτό τη βάλανε αυτή την κυρία που εκπροσωπεί εδώ στην Ελλάδα τη νέα τάξη πραγμάτων, όπως σας έλεγα και πριν. Αυτό την είπα να πει, αυτό θα πει. Δεν έχει καμιά σχέση με την επιστήμη που λέγαμε, που είναι βασισμένη στην αρετή. Από ό,τι ξέρω δεν έχει ταυτοποιηθεί και ο ιός, το έλεγε η κυρία Ακριβούση. Δικαστικό. Ό,τι αφορά τώρα τα συσκευάσματα αυτά, ναι, ναι. Και εσείς το είδατε ότι ακόμα λίγο πριν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διαμορφώσει κατάλληλο ρεύμα, ας πούμε, κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, για να τα περάσει αυτά ως εμβόλια, άλλαξε ακόμα και τον ορισμό του. Ένας που ξέρει στοιχειώδη ιατρική κατάλαβε ότι κάτι βρωμάει εδώ πέρα μέσα. Και ύστερα, όταν είδαμε βέβαια και ποια τεχνολογία αφορούσε, την mRNA τεχνολογία, η οποία είναι μια τεχνολογία γνωστή στην ιατρική, έξυπνη τεχνολογία. Ναι, όπως σου έλεγα, αγαπητέ Χρόνη, η mRNA τεχνολογία είναι μια έξυπνη τεχνολογία η οποία έχει εφευρεθεί για την αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων, των καρκίνων δηλαδή, των καρκινωμάτων, ναι, αλλά και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι γνωστή τεχνολογία η οποία τώρα την κάνανε και για εμβόλιο. Αλλά να ξέρεις και να ξέρουν και οι ακροατές σου ότι ακόμα και για τους καρκινοπαθείς του τελικού σταδίου, δηλαδή άτομα που ιατρικά δεν έχουν καμία ελπίδα παρά μόνο παρηγορικές θεραπείες, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση η mRNA τεχνολογία δεν έχει πάρει άδεια. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Ενώ δεν έχουμε δώσει, γιατί δεν είναι ασφαλής. Γιατί θεωρείται ότι μπλοκάρει τα μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA και μπορεί να δημιουργεί μονοπάτια κακοήθους εξαλλαγής των κυττάρων, μπλοκάρει κάποια άλλα μονοπάτια που αφορούν
την άμυνα του οργανισμού και πυροδοτούν έτσι αυτοάνωσα νοσήματα ή μπλοκάρει την άμυνα του οργανισμού στα μικρόβια, στις λοιμώξεις και στους ιούς. Για αυτούς λοιπόν τους 3-4 λόγους που σου είπα πριν, η mRNA τεχνολογία δεν πήρε ποτέ άδεια. Και τώρα εσύ πώς είναι δυνατόν να κάνεις εμβόλιο με αυτό και να θέλεις εωσφορικά να εμβολιάσεις τους πάντες. Γιατί αν μου επιτρέπεις εδώ να σου πω και το παράδειγμα που έχουμε από χώρες που δεν υπήρχε υποχρεωτικότητα, όπως η Βουλγαρία, χώρες της Βορείου Αφρικής, που είχαν μια μέση εμβολιαστική κάλυψη 25-30%, δηλαδή ένα κακό εμβόλιο όπως ήταν αυτό, ένα κακό mRNA εμβόλιο, που έχει όλα αυτά τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας, αυτές οι χώρες το χρησιμοποίησαν σωστά, δηλαδή από ό,τι ξέρω η Βουλγαρία το χρησιμοποίησε σε υπερήλικες, σε καρκινοπαθείς, σε άτομα με βαριά καρδιοπάθεια κτλ. Έτσι όπως έλεγε η ιατρική επιστήμη. Έτσι όπως έλεγε. Αυτές λοιπόν οι χώρες τώρα, άμα δεις στην Eurostat που εξέδωσε τη θνησιμότητα, δεν έχει επηρεαστεί καθόλου. Μάλιστα η Βουλγαρία έχει και αρνητική θνησιμότητα, δηλαδή είναι σε καλύτερο επίπεδο από την προ-COVID κατάσταση. Δηλαδή ακόμα και ένα κακό εμβόλιο, αν χρησιμοποιούταν σε σωστά έμπειρα ιατρικά χέρια, θα είχαμε σαφώς ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ενώ εδώ στη χώρα μας εμβολιάστηκαν οι νέοι, οι έφηβοι, οι αθλητές, οι τραγουδιστές και βλέπεις κάθε μέρα, δεν τολμάς να μπεις στο διαδίκτυο, δεν βλέπεις τι γίνεται δηλαδή. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Οπότε ας μην μας λένε εμάς αντιεμβολιαστές. Δεν είμαστε καθόλου αντιεμβολιαστές. Εκτιμούμε, σεβόμαστε την ιατρική επιστήμη, αλλά την πραγματική επιστήμη, αυτή την επιστήμη της αρετής. Ναι, αυτό φαίνεται και από την απόκρυψη των μελετών από διάφορα ιατρικά κέντρα και από περιοδικά επιστημονικά τα οποία έχουν δημοσιεύσει αυτές τις μελέτες. Και, βέβαια. Λοιπόν, το να το κρύβουν σημαίνει πάρα πολλά. Μα μελέτες άπειρες από το Cleveland Clinic, από τις πιο έγκριτες έδρες σε παγκόσμιο επίπεδο ιατρικής επιστήμης. Έβγαλε πριν μερικούς μήνες με ένα ωραίο σχεδιαγραμματάκι που λέει ανάλογα 1, 2, 3, 4 δόσεις των εμβολίων πόσο πιο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει κανείς να κολλήσει κορονοϊό. Όσο πιο πολύ εμβολιασμένος είσαι, τόσο πιο θετικό τροπισμό έχεις στον ιό. Δηλαδή σαν να τραβάς τον ιό. Μόνο αυτό που έβγαλε το Cleveland Clinic φτάνει. Αλλά είναι μόνο αυτό. Είναι η μελέτη της Βέρνης, από τις μεγαλύτερες μελέτες που αφορά στους υγειονομικούς ενός ολοκλήρου νοσοκομείου, 777 νεαρούς υγειονομικούς, μέσος όρος ηλικίας, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 35, που είδε ότι όσοι κάμανε τη δεύτερη δόση εμβολίων ανέπτυξαν ενζυμική δραστηριότητα του μυοκαρδίου, τροποτινά μυοκαρδιοπάθεια, ένας στους 33. Σου λέει τίποτα αυτό? Η μυοκαρδίτιδα είναι τόσο σπάνια ασθένεια και τώρα έχουμε και μετά το δεύτερο εμβολιασμό έκανε ένα στους 33. Απίστευτα πράγματα. Τα βλέπουμε και από τη χρηματοδότηση των γιατρών από τις φαρμακευτικές, αυτών που εμφανίζονται τουλάχιστον στην τηλεόραση στην Ελλάδα, που έχουν αντίθετη άποψη από τις ιατρικές αυτές μελέτες. Τα βλέπουμε και από τη χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά που γίνονται εναντίον όλων των ανθρώπων με την υποχρεωτικότητα που πάνε να φέρουν ξανά για άλλη μια φορά και να επαναληφθεί η COVID αυτή εποχή της τριετίας. Δεν λογαριάζουν ούτε τους νεκρούς, ούτε τους ξαφνικούς θανάτους, ούτε την αύξηση, ούτε τα 5-6 άτομα που μιλούν. Θυμάμαι, είναι ο κύριος Αντωνίου, έχω ακούσει από την Χαλκίδα, είναι ο κύριος Αρβανίτης, ο κύριος Γάκης, έχω ακούσει αυτές τις απόψεις ότι είναι επικίνδυνα τα σκευάσματα αυτά και δεν τους λογαριάζει κανένας. Ούτε αυτούς, ούτε τις μελέτες που επικαλούνται. Ο κύριος Αντωνιάδης που μάχεται ο δικηγόρος και έχει αθωωθεί στο δικαστήριο για το πρωτόκολλο θανάτου. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις και η εισαγγελία Αθηνών τώρα, από ό,τι βλέπουμε τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Αντωνιάδης, κινείται και ασκεί διώξεις εναντίον διοικητικών συμβουλίων νοσοκομείων για το πρωτόκολλο θανάτου, αλλά και σε γιατρούς. Γιατρούς που δέχτηκαν... Ίσως πρέπει να κινηθούμε ως προς το νομικό τομέα, αν και
Εγώ από τη μικρή μου εμπειρία στα κοινοβουλευτικά βλέπω ότι αυτό το η πρωθυπουργοκεντρική δικτατορία που ζούμε είναι κάτι το ασύλληπτο. Δηλαδή η Βουλή, ας πούμε, στα βασικά θέματα όλα τα μεγάλα κόμματα βλέπεις συμφωνούν. Τώρα θα δεις το σύμφωνο Σιβίου, στους ομοφυλόφιλους, η ίδια θέση στα εθνικά θέματα, στην παιδεία, στην υγεία. Δεν έχουν διαφορές. Είναι μονοκομματική η Βουλή. Δεν ξέρω, ο κόσμος πρέπει να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Και αυτή η πρωθυπουργοκεντρική κατ' επίφαση δημοκρατία έχει υποδιαιτήσει όλες τις εξουσίες του τόπου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή η εκτελεστική εξουσία έχει επιβληθεί στην νομοθετική και στη δικαστική. Ο κόσμος είναι ένα καζάνι που βράζει και από ό,τι λένε θα τα βρει η κυβέρνηση και όσοι αποδέχονται τα της κυβέρνησης αυτές τις εντολές από τους εμβολιασμένους, περισσότερο από τους μη εμβολιασμένους, με αυτά που έχουν τραβήξει. Κοίταξε αγαπητέ μου, να σου πω ένα πράγμα από την εμπειρία μου την ιατρική. Δεν θέλω καθόλου να διαχωρίζω ανθρώπους εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Εννοώ θύματα. Δεν τους διαχωρίζω. Είναι θύματα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς αυτό, και πονάει η ψυχή μου, γι' αυτό δεν με βλέπεις ότι δεν θέλω να μιλάω, γιατί ξέρω φίλους μου, αδέρφια μου, συγγενείς μου που κάμανε το εμβόλιο και εύχομαι και προσεύχομαι ο Θεός να ευλογήσει, να μην συμβεί κάτι στους ανθρώπους και να μπορέσει η επιστήμη να απαλύνει τις πληγές των ανθρώπων. Αλλά αυτό που με ενοχλεί είναι ότι για πρώτη φορά απειλεύτηκε η ιατρική. Η ιατρική είναι πολύ ιερή επιστήμη. Η σχέση του γιατρού με τον ασθενή είναι ιεροτάτη. Από αρχαιοτάτων χρόνων ιεροτάτη. Δηλαδή εγώ που είμαι γιατρός, θα έρθει ο ασθενής, θα συζητήσει μαζί μου και εγώ με όλες τις γνώσεις που έχω τόσα χρόνια και με την εμπειρία μου θα αποφασίσω για το συγκεκριμένο ασθενή. Τι φάρμακο πρέπει να του δώσω, σε τι δόση, σε τι ποσότητα, σε τι διάρκεια για να τον ωφελήσω. Δηλαδή είναι η απόφαση αν θα πρέπει να εμβολιαστεί ένας άνθρωπος με ένα συγκεκριμένο σκεύασμα, με εμβόλιο ή με ένα φάρμακο, είναι αυστηρά απόφαση γιατρού και ασθενούς. Πρέπει να συμφωνήσει ο ασθενής, αλλά επιστημονικά να τον επίσει ο γιατρός. Πού ακούστηκε υποχρεωτικότητα σε καμία θεραπεία, αγαπητέ μου? Εγώ τόσα χρόνια χειρουργός, κανένα δεν χειρουργήσα με το ζόρι. Τους είπα, κύριε, έχετε πρόβλημα με την καρδιά σας που κινδυνεύει να πάθετε έφραγμα. Τους έδειχνα και τη στεφανιογραφία και αν οι άνθρωποι συμφωνούσαν, τους έβαζα και υπογράφανε, σας παρακαλώ υπογράψτε ότι δέχεστε να χειρουργηθείτε. Έτσι μάθαμε, έτσι πήραμε. Τώρα πάνε να μας αλλάξουν τα φώτα οι άνθρωποι. Πρέπει να συνενέσει ο κάθε ασθενής στην ιατρική πράξη ή ο πολίτης. Δεν γίνεται με το ζόρι. Λοιπόν, πρέπει κάτι να συνενέσει, εκτός και αν δεν έχει, ας πούμε, είναι ένα βαρύ έμφραγμα που δεν έχει τις αισθήσεις του, οπότε θα κάποιο περιβάλλον και αν δεν υπάρχει συγγενείς, τότε, μετά ακολουθεί, τι θέλει ο γιατρός αναλαμβάνει με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου και κάνει τα δέοντα. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Είπατε ότι έχετε κάποιες μελέτες, τις έχετε μεταφράσει, αυτές τις έχετε καταθέσει στη Βουλή ή θα κατατεθούν? Αυτές που έχουν αποδείξεις μέσα από αυτές. Αυτές θα τις καταθέσουμε. Έχουμε καταθέσει πολλές. Είναι μεταφρασμένες. Αλλά τώρα, στα ελληνικά εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι μεταφρασμένες. Θα τις καταθέσετε στην αγγλική. Ναι, δηλαδή. Θα τις καταθέσω. Αυτές είναι οι ιατρικές μελέτες, είναι αναρτημένες όλο στο PubMed. Μπαίνεις μέσα με τα link που τους δίνεις. Έχουμε 1600 τέτοιες μελέτες, έχουμε καταθέσει πολλές, αλλά όπως βλέπεις δεν δίνουν σημασία αυτή. Ακόμα και όπως είπα στη μελέτη με τα νεκροτομικά ευρήματα πήγαν ως σαν αγράμματι και που δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε τις μελέτες που διαβάζουν, ότι όταν σου δίνει ένας άνθρωπος νεκροτομικό ευρήμα είναι απόδειξη. Είναι απόδειξη από το μικροσκόπιο. Αυτό είναι φοβερό. Να υπάρχει απόδειξη και να συνεχίζουν την ίδια πράξη. Και να σου πάει να την αναστρέψει κιόλας και λέει τι ανακρίβειες λέτε. Για 25 πράγματα μιλάμε. Βρε, όταν μιλάμε στην ιατρική για νεκροτομικό εύρημα είναι απόδειξη. Αλλά τώρα τι περιμένεις τώρα, άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί έτσι όπως βρέθηκαν, να ψάξει ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι να δείτε τι συγκεκριμένη που έχει βάλει ο Μητσοτάκης τώρα εκεί πέρα είναι εκφραστές της ανομίας, ας πούμε, της νέας τάξης πραγμάτων, της διαβολικής. Δυστυχώς και στη δημοσιογραφία και στην ιατρική το λειτουργήμα έχει ξεφύγει από το στόχο του και γίνεται επιπληρωμή και επί υπόδειξη τι θα λένε και τι θα κάνουν οι γιατροί, δυστυχώς.
Δυστυχώς κυριαρχεί το χρήμα, όπως σας είχα πει να ολοκληρώσω και αυτό, ναι. Οι τρεις εξουσίες που οδηγητούνται από αυτή την πρωθυπουργοκεντρική αταξία που βλέπετε και τη διαπλοκή όλη τη συμπληρώνουν δυστυχώς οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ας πούμε, οι οποίοι έχουν χρυσοπληρωθεί. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι να τα κάνουν τα χρήματα. Θυμάστε, το 2015 τα κανάλια τα βγάζαν στο σφυρί και τώρα έχουν υπερκέρδη. Αυτό τα λέει όλα, ας πούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε και θα τα ξαναπούμε σύντομα για άλλα. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι ο Θεός να σας φωτίζει πάντα, να ενημερώνετε σωστά τους ανθρώπους για να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός, να αναλάβει τις ευθύνες του επιτέλους απέναντι στις οικογένειές τους, στα παιδιά τους και σε αυτούς που θα ακολουθήσουν. Γιατί όπως έλεγε και ο Κωστής Παραμάς, θα μας κρίνουν οι νεκροί και οι αγέννητοι. Τι κάνουμε εμείς εδώ ζωντανοί τώρα? Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές σας.